Μέσα σε λίγα λεπτά δεχτήκατε 3 τέρματα, είναι η αλήθεια. Στο τέλος, τα τελευταία λεπτά καταφέρατε να μειώσετε, αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό για να σας δώσει το θετικό αποτέλεσμα. Ακριβώς έτσι είναι, Βαγγέλη, που στα έπεισε. Ήταν ένα ντέρμπι κανονικό. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω το ελέγχαμε. Από το 43 μέχρι το 53 περίπου αυτό το δεκάλεπτο ήταν καθοριστικό, πιστεύω, για το παιχνίδι, όπου δεχτήκαμε 3 γκολ. Επειδή δεν λειτουργήσε καλά το μυαλό μας και δεν είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το σημείο στο παιχνίδι. Δεν θα πω ότι το σκόρ μας αδικεί. Συγχαρητήρια στην ομάδα, την τοπική, τον Γκριζάνο. Προσπαθήσαμε μετά από το 55 και μετά να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι. Μειώσαμε εγωιστικά και μόνο περισσότερο το σκορ, το οποίο φέραμε τουλάχιστον το σκορ του πρώτου αγώνα μας είναι υπέρ μας. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, όπως δεν θα κρινόταν αν είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Έχουμε πολλά παιχνίδια, συνεχίζουμε και πιστεύω στο τέλος θα βγει αυτός που πρέπει να βγει, ποιος θα είναι καλύτερος. Και μια υποτική κίνηση από εσάς, στο τέλος πήγατε και χειροκροτήσατε τους φιλάθλους της ομάδας του Γκριζάνου. Ναι, πράγματι, ο κόσμος εδώ του Γκριζάνου βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα, είναι πολύ γέρας τεχνική κατηγορία. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Πολύ λίγοι φίλαθλοι, αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά δίνουν, πιστεύω, παραπάνω από αυτό που μπορούν και η ομάδα βρίσκεται άξια εκεί που είναι. Ωραία, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, Πρόεδρε, συγχαρητήρια καταρχήν για την σημαντική υπέτυχη ομάδα σου που τη βάζει και πάλι έτσι τα καλά στο κόλπο της ανόδου και πλησιάζει στην κορυφή απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η ομάδα των Καριών σήμερα. Πολύ δυνατή ομάδα, αλλά εμείς προηγηθήκαμε νωρίς στο σκορ 3-0. Εντάξει, δεν κινδυνεύσαμε, απλά είχαμε λίγο άγχος στο τέλος. Mm-hmm. Πιστεύω από εδώ και πέρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια δύσκολα, άμα τα πάρουμε και αυτά. Σιγά σιγά μπορεί να βγούμε. Πάντως, όσον αφορά το σημερινό μάτς, αν και βρεθήκατε 3-0 μπροστά στο σκορ, στη συνέχεια, στα τελευταία λεπτά υπήρξε μια χαλάρωση, πιστεύεις, και η ομάδα των Καριών μπήκε και πάλι στο παιχνίδι, μειώνοντας. Χαλάρωση, λάθη, επιπόλαια, κούραση και γι' αυτό μας έβαλε 2 γκολ. Τώρα, πώς βλέπετε από εδώ και πέρα την μάχη της ανόδου στην κατηγορία? Είναι δύσκολα για όλους, γιατί όλες οι καλές ομάδες. Όλες οι ομάδες που είναι πάνω, ο Πύργος, Καριές, ο Λόγκος, ο Γκριζάνος, Σαράγια, Αμπελάκια, όλοι είμαστε σχεδόν ίσια. Όποιος είναι πιο τυχερός και αντέξει μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι δεν θα βγει. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τον κόσμο σας, ο οποίος γέμισε και πάλι εδώ το γήπεδο σήμερα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κόσμος που έχει. Το χωριό έχει περισσότερο κόσμο από όλα τα πρωταθλήματα. Εγώ πάω σε όλους τους αγώνες. Τόσο κόσμο δεν έχω δει και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ίσως έχουμε και πολύ δυνατή έδρα. Μας ακολουθεί και εντός και εκτός. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Βασίλη, ομάδα σου πήρε μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα. Βέβαια, στο τέλος, αν και προηγηθήκατε στην αρχή με 3-0, στο τέλος λίγο καρδιοχτυπήσατε. Μείωσαν οι Καριές σε 3-2. Το δικό σας σχόλιο ποιο είναι για αυτό το παιχνίδι? Ήταν ένα ντέρμπι και έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Τώρα, στο τέλος, χαλάσαμε τις εντυπώσεις. Εντάξει, και άλλοι παίζουν όμως πάντα. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Εντάξει, εμείς μετράει η νίκη γιατί θέλαμε να πλησιάσουμε. Και πιστεύω, γύρω σε κανένα 20 λεπτό, στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στο τέλος είχαμε τον εφιάλ των τελευταίων λεπτών κλασικά. Γιατί τα παιχνίδια που χάσαμε, εκτός από το παιχνίδι με τις Καριές στον πρώτο γύρο, και με τον Λόγκο και με τον Πύργο, χάσαμε στα τελευταία λεπτά μετά τις καθυστερήσεις. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες που παίξαν και σε εσάς, γιατί την προηγούμενη φορά δεν σας είπα που καλύπτεται αυτά τα γεγονότα. Β' τοπικό, εντάξει, είναι δύσκολο ο άλλος τώρα να παρακολουθεί και είναι καλό να βλέπει τι γίνεται στην τηλεόραση. Γιατί ούτε αμείβονται τα παιδιά, ούτε οι προπονητές αμείβονται αυτό που πρέπει. Και όλοι μαζί στηρίζουν μια προσπάθεια. Μήπως με τον αθλητισμό ξεφύγουμε από τα προβλήματα αυτά που έχουμε. Τώρα, με την άνοδο επί της πρωτοπόρου ομάδας των Καριών, θεωρείς ότι έτσι, με την νίκη μάλλον αυτή της πρωτοπόρου ομάδας των Καριών, πιστεύεις ότι η ομάδα σου δείχνει ότι μπορεί, έχει τα φώτα να ανέλθει στην Α' τεχνική του χρόνου? Εντάξει, έχουν πολλά παιχνίδια ακόμα. Έχει πολλά ντέρμπι, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα. Άμα είμαστε όπως ήμασταν στα 80 λεπτά, θα βγούμε. Άμα είμαστε όπως στα τελευταία 10 λεπτά, δεν βγαίνουν. Δυστυχώς. Εντάξει, εμείς κρατάμε τώρα τη νίκη. Δεν θα πω ότι γιατί χαλαρώσαμε στο τέλος, ότι. Εντάξει, καλό είναι η νίκη. Γιατί θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς. Έχουν παιδιά μόνο από το χωριό. Εντάξει, ο κόσμος βλέπετε στηρίζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι ένα από τους πρωταγωνιστές της σπουδαίας νίκης επί των Καριών σήμερα σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Βέβαια, η ομάδα σου πήρε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, το οποίο διαχειρίστηκε σωστά στη συνέχεια και καρδιοχτύπησε, είναι η αλήθεια, στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
Μπήκαν τα παιδιά από την αρχή δυνατά. Είπαμε στο παιδί να βγούμε δυνατά, να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί το θέλαμε πολύ, να δείξουμε ότι το θέλαμε. Για μας, κάνουμε μια προσπάθεια. Θέλουμε να ανέβουμε κατηγορία. Υπάρχει δίψο και στο χωριό και στα πολιτεία μέσα. Τα πάμε καλά. Το τελευταίο καιρό βγαίνει αυτό που δουλεύουμε στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και θα ανεβούμε κατηγορία. Πώς βλέπεις τη μάχη της ανόδου από εδώ και πέρα? Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες, ίσως και παραπάνω, διεκδικούν τις δύο προνομιούχες θέσεις με ίσες πιθανότητες, θα λέγαμε, από εδώ και στο εξής. Είναι πολλά παιχνίδια ακόμα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι εμείς να το κερδίζουμε. Και στο τέλος πιστεύω θα ανεβούμε κατηγορία, γιατί το θέλουμε. Είμαστε πολύ δυνατοί. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.